Σε λίγε μέρε η καρδιά, το μυαλό και η ματιά όλη τη ΚΝΕ και του ΚΚΕ, όλων των φίλων μα, όλων των προοδευτικών ανθρώπων αυτή τη χώρα, θα είναι στραμμένα στο 13ο συνεδριό μα. Φτάνουμε στο συνεδριό μα μέσα από πλούσια συζήτηση στι οργανώσει μα, αλλά και με του χιλιάδε που προμηθεύτηκαν τι θέσει του μέσα από τα εκατοντάδε άρθρα του προσυνεδριακού διαλόγου που επιβεβαιώνει πω η ΚΝΕ τα κατάφερε. Είναι εδώ μπροστά στο συνεδριό τη, πιο έτοιμη να γίνει ακόμα πιο δυνατή, μέσα από την προσπάθεια που θα καταλα... καταβάλουμε όλοι μα από την επόμενη μέρα του συνεδρίου μα, με βάση και τι αποφάσει που θα πάρουμε συλλογικά. Αποφασίσαμε να αφιερώσουμε σε εσά, του μαθητέ, τη σημερινή τελευταία μα εκδήλωση πριν το συνεδριό μα. Και αυτό γιατί θέλουμε να πούμε σε όλου και όλε σα ένα μεγάλο μπράβο. Το Κεντρικό Συμβούλιο τη οργάνωσή μα με σιγουριά και περηφάνεια για όλα τα μέλη της ΚΝΕ στα σχολεία, για τον καθένα και την κάθε μια από εσά που δράσατε και δράτε πρωτοπόρα στα σχολεία και τις τάξεις σας, που έχετε μπει μπροστά σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα, που βοηθήσατε χιλιάδε χιλιάδες συμμαθητές και συμμαθήτριές σας να δώσουν τρόπο στην οργή, στην πανδημία, στο σχολείο εξεταστικό κέντρο, στον πόλεμο, στην αδικία, στην άδεια τσέπη, στα κομμένα όνειρα. Που τα έχετε βάλει με φασίστε, τα έχετε βάλει με την καταστολή και την τρομοκρατία, με εισαγγελεί, με ΜΑΤ και με χημικά. Που τα έχετε βάλει με την απογοήτευση, με το τίποτα δεν αλλάζει, που καλλιεργούνται από όλα τα αστικά κόμματα και διάφορε άλλε δυνάμει, είτε κεντρικά, είτε μέσω των δυνάμεών του στα σχολεία σα, σε καθηγητέ και σε διευθυντέ. Και ξέρετε γιατί τα κάνετε όλα αυτά. Γιατί μέσα στην ΚΝΕ, μέσα από αυτό το επαναστατικό σχολείο νέων κομμουνιστών που είναι η ΚΝΕ, Γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι επαναστάτε και αυτό σημαίνει πω μαθαίνουμε να μην συμβιβαζόμαστε με το παρόν και το μέλλον που μα ετοιμάζουν, να παίρνουμε τη ζωή μα στα χέρια μα. Γινόμαστε πρωταγωνιστέ τη ζωή μα. Μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στην πολιτική που έχει κάνει τη ζωή και το μέλλον μα αγώνα επιβίωση. Έχει τεράστια αξία να μαθαίνουμε σε αυτή την ηλικία να κρατάμε αγωνιστική, μαχητική στάση, να έχουμε για ιδανικά μα τον αγώνα και να έχουμε και πείρα από αυτόν. Πριν ακόμα πάει κανεί ένα μαθητή στο πανεπιστήμιο, πάει για δουλειά, ανεμετρηθεί με άλλε δυσκολίε. Στην ΚΝΕ μαθαίνουμε να τολμάμε, να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί και να πάμε κόντρα στο ρεύμα τη υποταγή και τη μυρολατρεία. Μαθαίνουμε να δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται, με εμπιστοσύνη στα παιδιά τη εργατική τάξη, χωρί ταμπέλε και κόμπλεξ για το τι μπορεί να πίστευε κάποιο μέχρι χτε, τι μπορεί να μα χωρίζει, αλλά κοιτάμε πάντα τι είναι αυτό που μα ενώνει. Και αυτά είναι τα κοινά μα όνειρα, οι ανάγκε μα και ο κοινό μα εχθρό που μα τα στερεί. Είμαστε αυτή η οργάνωση που, όπω έγραψε και μια συντρόφισσα μα μαθήτρια στο νέο τεύχο του Οδηγητή, Φλεβάρη, που κυκλοφόρησε σήμερα, σε μαθαίνει να έχει όνειρα και να παλεύει γι' αυτά ακόμα και αν αυτό σημαίνει να ξεπεράσει ένα μέλλον προδιαγεγραμμένο για σένα, όπω για την ίδια, που είναι όπω η ίδια λέει τσιγκάνα, και αυτό σημαίνει να μην μορφωθεί, να μην σπουδάσει, παρά μόνο να μάθει νοικοκυριό και να παντρευτεί από τα δεκάξι σου. Και όλα αυτά γιατί, όπω λέει και το καταστατικό μα, παλεύουμε για τον πιο όμορφο, τον πιο δίκαιο, τον πιο ανθρώπινο και σπουδαίο στόχο, την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση τη κοινωνία τη πραγματική ελευθερία. Τη ζωή με δικαιώματα, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Εκεί που θα καταργηθεί κάθε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και θα διασφαλιστεί ένα ανώτερο επίπεδο ζωή και δικαιωμάτων για όλου μα. Και θα χαρίσει σε όλου σα ένα καλύτερο σχολείο, ένα σχολείο δημιουργικό, που θα μορφώνει ισότιμα και ολόπλευρα όλα τα παιδιά, χωρί διακρίσει. Και θα βοηθάει να ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τι κλήσει του. Να αναπτύσσουν ολόπλευρα την προσωπικότητά του, θα τα προετοιμάζει με ολόπλευρε γνώσει, όποιο επάγγελμα και δρόμο και να ακολουθήσουν στη ζωή του. Σχολείο που θα τα δίνει όλα και σε όλους και όχι κάποια σε λίγους. Όπω σήμερα που δεν τολμάμε να περάσουμε τα απ' έξω από τα πανάκριβα ιδιωτικά σχολεία με σύγχρονε υποδομέ, χωρί κενά και γεμάτα δραστηριότητε. Φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, τα καταφέραμε. Αυτό είναι ο τίτλο που ταιριάζει σε όλου μα. Η ΚΝΕ τα χρόνια που πέρασαν ήταν και είναι η μόνη πολιτική δύναμη μέσα στα σχολεία με διαπιστευτήρια σε όσα βήματα έχουν γίνει στο μαθητικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια που τα μέλη της μαθητές δίνουν όθηση, έκφραση, διάρκεια και αντοχή στους μαθητικούς αγώνες που αναπτύσσονται. Δυνατή κνέ είναι εγγύηση για δυνατούς μαθητικούς αγώνες, είναι δύναμη μάχης, αλήθειας και ελπίδας για τους μαθητές που όπως γράφει και ο ποιητή μας Γιάννης Ρίτσος, τα πρόσωπά τους δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο και οι καρδιές τους δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Γι' αυτό και ήσασταν εσείς που μπήκατε μπροστά και για το Σαϊντού εδώ στα νότια προάστια της Αθήνας και καταφέρατε να μην απελε... απε... απελαθεί, για τον Άλκη και μιλήσατε για ό,τι όλοι άλλοι κάνουν του Μπεκή, έναν κόσμο και έναν αθλητισμό που δεν κάνουν κουμάντο στρατής για το 16χρονο Ρωμά και τον 11χρονο Βασίλη, που έχασαν και οι δυο τη ζωή τους την ίδια περίοδο, από την ταυτόχρονη κρατική καταστολή και αδιαφορία, για τη 12χρονη στον Κολονό και για όλα τα παιδιά που είναι απροστάτευτα και μόνα στα σπίτια και στα σχολεία τους, και διεκδικήσατε μέτρα πρόληψη και προστασία, αποδεικνύοντα την πράξη πω είμαστε ένα για όλου και όλοι για έναν. Για τον Βασίλη στη Φιλαδέλφια, που θέλησαν να τον τιμωρήσουμε τον αποκλεισμό του από το Εράσμου, επειδή πρωτοστάτησε στην κατάληψη του σχολείου του που είναι γεμάτο κτηριακά προβλήματα, και εσεί του γράψατε Μπράβο, είμαστε μαζί σου, δεν είσαι μόνο. Για τον Βασίλη λοιπόν και τον κάθε Βασίλη, για κάθε 15 μελέ και σχολείο που δέχτηκε τρομοκρατία, επειδή τόλμησε να διεκδικήσει το λογικό και το αυτονόητο, ένα καλύτερο σχολείο. Για την καταδίκη του πολέμου και είναι αλήθεια πω κάνατε τι τσάντε μόδα στα σχολεία και αποδείξατε πω οι μαθητέ έχουν γνώμη, φωνή και στάση, γιατί σε εσά ανήκουν οι μεγαλύτερε μαθητικέ κινητοποίησει τη τελευταία δεκαετία για μέτρα προστασία από την πανδημία, γιατί για ό,τι καλό έγινε στα σχολεία αυτά τα χρόνια, ό,τι καταφέραμε, δικό σα είναι, μην αφήσετε κανένα να σα το καπελώσει. Αυτοί είμαστε, αυτή είναι η ΚΝΕ ο Λένιν, ηγέτη των Πολσεβίκων και τη Επανάσταση που νίκησε και οικοδόμησε για πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητα τον σοσιαλισμό, έγραφε σε μια ομιλία του στου νέου κομμουνιστέ τη Σοβιετική Ένωση, στην Ένωση Κομμουνιστική Νεολαία. Του έλεγε ότι πρέπει να χαρακτηρίζει το εξή τη δουλειά του. Έλεγε λοιπόν ότι η κομμουνιστική νεολαία πρέπει να είναι μια ομάδα κρούση που παντού προσφέρει τη βοήθειά τη, εκδηλώνει την πρωτοβουλία τη, πρέπει να είναι τέτοια που κάθε νέο να βλέπει μέσα σε αυτοί ανθρώπου που η διδασκαλία του πιθανόν να του είναι ακατανόητη. Που στη διδασκαλία του ίσω να μην πιστέψει αμέσω, αλλά η ζωντανή δουλειά του, η δράση του θα τον κάνουν να καταλάβει ότι είναι πραγματικά οι άνθρωποι που του δείχνουν το σωστό δρόμο, το δρόμο τη Επανάσταση. Έτσι και σήμερα, η ΚΝΕ στον ίδιο δρόμο συνεχίζει και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε του επαναστατικού μα σκοπού και θα ζήσουμε νέε, μεγάλε κοινωνικέ εξεγέρσει, σημαντικά γεγονότα. Οφείλουμε βέβαια να παραδεχτούμε προς η προσυνεδριακή διαδικασία ανέδειξε πω δεν μπορούμε να μείνουμε σε ό,τι έχουμε καταφέρει και πω μπορούμε καλύτερα. Άλλωστε, είναι κομμουνιστικό χαρακτηριστικό να κάνουμε την αυτοκριτική μα και να γινόμαστε καλύτεροι, μακρι, μακριά τόσο από μηδενισμού όσο και από επανάπαυση. Και για το μαθητικό κίνημα, συντρόφοι και σύντροφοι φίλε και φίλοι, να έχει μεγάλα σχέδια. Οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, ψηλά και να ανεβάσουμε τι απαιτήσει από του εαυτού μα γιατί επιδιώκουμε να πραγματοποιηθεί διακριτό βήμα στην οργάνωση και τον προσανατολισμό του μαθητικού κινήματο. Η αναβάθμιση στο περιεχόμενο και τη λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων αποτελεί όρο γι' αυτό. Γιατί επιμένουμε στα μαθητικά συμβούλια. Γιατί δεν μα αρκεί, για παράδειγμα, η σπουδαία δουλειά που είναι χωρί αμφισβήτηση, που μπορεί να κάνει ένα κνήτη με την παρέα του, του φίλου του κτλ., που συζητά, δρά και αγωνίζεται. Γιατί επιμένουμε στα μαθητικά συμβούλια. Γιατί σύντροφοι και συντρόφισε, το κίνημα, το κάθε κίνημα και πρώτα απ' όλα το εργατικό, πριν από οτιδήποτε άλλο απαιτεί οργάνωση. Αλλιώ δεν είναι κίνημα, πόσο μάλλον μαζικό, δεν αφορά μάζε, δεν αφορά του πολλού και τα συμφέροντά του. Η οργάνωση πολλαπλασιάζει τη δύναμη και εκφράζει του πολλού. Υπάρχουν σχολεία που η έω τώρα παρέμβασή μα διαμορφώνει όλε τι δυνατότητε να κάνουμε τη διαφορά. Έτσι λέμε στι θέσει μα και έτσι είναι. Οι μαθητέ μέλη τη ΚΝΕ, μαζί με μια κρίσιμη μάζα μαθητών γύρω του, να διαμορφώσουν μια ριζική διαφορετικά κατάσταση από αυτή που υπάρχει μέχρι σήμερα στην πλειοψηφία των σχολείων και των μαθητικών συμβουλίων. Να αναμετρηθούν δηλαδή με την υπάρχουσα κατάσταση των μαθητικών συμβουλίων, όπου κυριαρχεί η άποψη του αντιπάλου για διακοσμητικό ρόλο των πενταμελών δεκαπενταμελών, για μία ανάπτυξη δράση και έκφραση γνώμη για πολιτικά ζητήματα. Μόνο αν καταφέρουμε πολλά περισσότερα μαθητικά συμβούλια να υιοθετούν ένα πλαίσιο ετοιμάτων που κοιτά τι πραγματικέ ανάγκε των σχολείων, τα ρεαλιστικά και αυτονόητα που σήμερα τα σχολεία μπορούν να έχουν, που τα βάζει με την κάθε κυβέρνηση και την πολιτική που κάνει το σχολείο χειρότερο, θα έχουμε μετρήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα στο μαθητικό κίνημα, στην αντοχή, στη διάρκεια και την προοπτική του. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα με σταθερότητα και όλη τη διάρκεια τη σχολική χρονιά να αναπτύσσουμε τέτοιο σχέδιο και δράση καθημερινά ο καθένα και η κάθε μια μα. Ασχέτω αν υπάρχει, για παράδειγμα, ένα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο να αντιπαλευτεί σε ξεσπάσματα ή κάμψεις των μαθητικού αγώνε. Όμω είναι μια μάχη που μπορούμε να κερδίσουμε. Τα βήματα που μετράμε σε μια επιπλέον σημαντική πλευρά τη παρέμβασή μα στο μαθητικό κίνημα, στι τοπικέ συντονιστικέ επιτροπέ των μαθητών, χρειάζεται να σταθεροποιηθούν και να γενικευτούν. Το γεγονό ότι όλα αυτά τα χρόνια διευρύνθηκε η πλατιά κατοχήρωση τη συντονιστική επιτροπή μαθητών Αθήνα σε πανελλαδικό επίπεδο. Ανεγκάστηκε ακόμα και το Υπουργείο Παιδεία να την αναγνωρίσει τυπικά ω όργανο των μαθητών για πρώτη φορά. Μα δίνει όθηση στο να μπούμε μπροστά και να φτιάξουμε όσε περισσότερε τοπικέ συντονιστικέ επιτροπέ μπορούμε, με τη συμμετοχή όσων γίνεται περισσότερων σχολείων και ανάπτυξη πολιτιστική, αθλητική, αγωνιστική δράση σε κάθε συνοικία τη Αθήνα όλο το χρόνο. Γιατί η αλήθεια είναι πω η ζωή, να το πω απλά, στο σημερινό σχολείο δεν κυλά πολύ ωραία. Στη συνέχεια, θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί την ταινία Τέλου Χρόνου του Λουκά Παλαιοκρασά, ταινία με πρωταγωνιστέ μαθητέ σε πραγματικό χρόνο και τόπο, που εκφράζουν ανάμεσα σε άλλα τι σκέψη και τι απόψει του για το σημερινό σχολείο. Η Σοφία, μία τη πρωταγωνίστρε τη ταινία, χαρακτηρίζει τι ώρε στο σχολείο ω πολύ βίε. Αυτή η φράση από μόνη τη απαντά και στην κατάθεση νόμου για τη σχολική βία που θέλει να φέρει η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία από τη μία ούτε προσδιορίζει τι είναι ενοιολογικά η βία, ας πούμε. Ξέρετε, για αυτούς και η κατάληψη, για παράδειγμα, μια αποχή, όπως και η απεργία, βία θεωρείται. Και από την άλλη δεν αντιμετωπίζει με τα μέτρα που θέλει να πάρει, αφού δεν χτυπά, δεν μπορεί και δεν θέλει την καρδιά του προβλήματο, που είναι ο σάπιο και βίαιο κόσμο του, ο ανταγωνισμό, το πατάω επιπτωμάτων, τα σάπια πρότυπα που προβάλλονται. Άρα έχουμε ευθύνη τα μέλη τη ΚΝΕ μέσα στα σχολεία, να δώσουμε εμεί απάντηση μέσα από τι σχολικέ μα κοινότητε. Γιατί τέτοια φαινόμενα και συμπεριφορέ του κόβεται το τσαμπουκά και περιορίζονται μόνο όσα στα σχολεία υπάρχει όσο περισσότερη ζωντάνια, συλλογικότητα και αλληλεγγύη μπορούμε. Όσο κάνουμε τη σχολική καθημερινότητα όσο πιο όμορφη γίνεται. Με δράσει που να εκφράζονται οι μαθητέ, να μην αισθάνεται και να μην είναι κανεί ούτε μόνο, αλλά ούτε στο περιθώριο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλε και φίλοι, Καλούμε και από αυτό το βήμα κάθε νέο και νέα που προβληματίζεται να δώσει τη δική του μαχητική απάντηση το επόμενο διάστημα και στο δρόμο και στην κάλπη. Α κάνει νέα γενιά αυτό που φοβίζει το σύστημα. Να πάρει πραγματικά τη ζωή στα χέρια τη, να δυναμώσει το συλλογικό αγώνα, τη διεκδίκηση, την αλληλεγγύη παντού. Και να δίνει μάχε, να μην συμβάζεται με τα λίγα, γιατί τα όλα. Και έχει και άλλη μία ευκαιρία να το αποδείξει. Στι επερχόμενε εκλογέ να στείλει δυναμικό, αποφασιστικό μήνυμα διεκδίκηση με ψήφο στο ΚΚΕ. Ιδιαίτερα χιλιάδε μαθητέ που ψηφίζουν πρώτη φορά μπορούν να κάνουν με την ψήφο του τη διαφορά. Γιατί η ψήφο στο ΚΚΕ είναι ψήφο αγωνιστική και ανυπότακτη, συμβατή με τι ανάγκε τη εποχή και αντάξια των ονείρων τη νεολαία. Και οι μαθητέ αυτό το ξέρουν, δεν του ταιριάζει τίποτα άλλο. Γιατί όταν συνεργάστηκαν με την ΚΝΕ προέκυψαν οι μεγαλύτερε μαθητικέ κινητοποιήσει τη τελευταία δεκαετία που νίκησαν. Κατέκτησαν ορισμένα μέτρα υγειονομική προστασία στα σχολεία του, αλλά και καλύψει κενών σε καθηγητέ. Καθυστέρησαν την εφαρμογή νόμων. Πέτυχαν και την απόσυρση κάποιων διατάξεων, όπω οι περιορισμένε επιλογές στο μηχανογραφικό. Σε αυτού του αγώνε, κάποια κόμματα συκοφάντησαν του μαθητέ και κάποια άλλα δεν έκαναν τίποτα για να του στηρίξουν. Είναι ψήφο μαχητική και ασυμβίβαστη ταιριαστεί με τους αγώνες της νέας γενιάς, με την αγωνιστική στάση ζωής και τη θέλησή τους να ζήσουμε καλύτερα. Και οι μαθητές αυτό το ξέρουν. Δεν τους ταιριάζει τίποτα άλλο. Γιατί όταν συνεργάστηκαν με την ΚΝΕ και το ΚΚΕ για τα αυτονόητα και λογικά που πρέπει να λυθούν στα σχολεία του, τα υπόλοιπα κόμματα, όλα μαζί, μείωσαν την τελευταία δεκαετία σχεδόν δύο δι τη χρηματοδότηση των σχολείων και τα αποτελέσματα φάνηκαν ακόμα μια φορά πριν λίγε μέρε εδώ στην Αθήνα, με τα πλημμυρισμένα σχολεία, ακόμα και τα νηπιαγωγεία, όπω εδώ στην Καλιθέα. Ψήφο στο Κουκουέ είναι η μόνη αντιφασιστική ψήφο. Γιατί οι μαθητέ ξέρουν πω μόνο όταν συνεργάστηκαν με την ΚΝΕ και το Κουκουέ έριξαν πόρτα στου φασίστε στα σχολεία του, όταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα μαζί εξίσωσαν το φασισμό με τον κομμουνισμό, του έβγαζαν λάδι ή του έλεγαν να περιμένουν μέχρι να αποφασίσουν τα δικαστήρια αν είναι ή δεν είναι εγκληματική ναζιστική ιδεολογία, λε και δεν το έχει αποδείξει η ζωή και η ιστορία του τόπου μα. Είναι ψήφο καταδίκη τη απειλή γύρω μα των φαινομένων βία, κακοποίηση, των ρατσιστικών και αντιδραστικών φωνών που θέλουν να χωρίζουν του ανθρώπου, ανάλογα με την καταγωγή, το χρώμα, το φύλλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό. Γιατί οι κομμουνιστέ μαθητέ ήταν και είναι αυτοί που μέσα στα σχολεία του πάνε το τζαμπουκάσο πιο πειράξι του του. Γιατί το ΚΚΕ ήταν και είναι το μόνο κόμμα που παλεύει για την απελευθέρωση των γυναικών από κάθε κοινωνική και οικονομική ανισοτιμία. Που καταθέτει προτάσει και μέτρα για την ουσιαστική στήριξη των κακοποιημένων παιδιών και γυναικών, όταν όλα τα άλλα κόμματα λένε πω αρκεί μόνο να μιλά και μετά να ξανά είσαι μόνη σου. Είναι ψήφο γνήσια αντιπολεμική. Πραγματικά αντιπολεμική. Γιατί στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πω η νέα γενιά δεν θέλει πολεμική εμπλοκή στου πολέμου του για τα συμφέροντα των λίγων, δεν συμφωνεί να σφαγιάζονται παιδιά, να ξεριζώνονται λαοί και μάλιστα σε αυτό να συμμετέχει η χώρα μα με τα χρήματα τη οικογένειά μα. Η ψήφο στο ΚΚΕ θα θυμίσει ακόμα μια φορά πω όταν οι μαθητέ συνεργάστηκαν με την ΚΝΕ το το ΚΚΕ για να εκφράσουν την καταδίκη του στον υπεραλιστικό πόλεμο, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ συνεργαζόταν όλοι μαζί και όλοι μαζί με το ΝΑΤΟ για να συνεχιστεί ο πόλεμο. Έδιναν απλόχερα τα δικά μα χρήματα σε αυτόν και χειροκροτούσαν του Ναζί Αζόφ στη Βουλή. Και τώρα τα βρίσκουν όταν μιλάνε για του πρόσφυγε θύματα πολέμων και μιλάνε για φράχτε, αόρατου ή ορατού, αλλά δεν μιλάνε για τι ευθύνε του, τι δικέ του ευθύνε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση που την ευαγγελίζονται όλοι. Του απάνθρωπου συστήματο που κάνει πολέμου, δημιουργεί στρατιέ ξεριζωμένων και μετά δεν του επιτρέπει ούτε να πάνε στι χώρε προορισμού του. Είναι ψήφο ανατρεπτική η ψήφο το ΚΚΕ και ξεκάθαρη. Γιατί δεν μπαίνει στα καλούπια του και σπάει τι νόρμε που δεν μπορούν να την ερμηνεύσουν στου στόχου του ούτε να τη φέρουν στα μέτρα του. Γιατί? γιατί η κόκκινη ψήφο, η ψήφο στο ΚΚΕ, σημαίνει πω εμπιστεύομαι όχι απλά ένα κόμμα, αλλά εμπιστεύομαι τη δύναμή μου, τη δύναμη των πολλών να πάρουν την κατάσταση στα χέρια του. Ψήφο στο κουκουέ σημαίνει πω ψηφίζω για εμένα, με εμένα. Γιατί εκφράζει εμένα, τι ανάγκε και τα όνειρά μου. Α σκεφτούν οι μαθητέ. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια πότε αισθάνθηκαν ότι εκφράζονται. Πότε αισθάνθηκαν δύναμη. Μάλλον ήταν όταν πήρα μέρο σε κάτι όμορφο. Συλλογικό, μεγάλο και όχι το αντίθετο. Όταν μοιράστηκαν τα όνειρά του και τα προβλήματά του με ανθρώπου που είναι ίδιοι με αυτού. Όταν έγραψαν στα πανό του σχολείο να μορφώνει. Κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή όταν σχημάτισαν με τι τσάντε του όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ή όταν άκουγαν στα κανάλια των Άδωνι να του χαρακτηρίζει κακομαθημένα και τον τζίπρα να λέει στίχου του Λέξ για να κάνει πω μιλάει για τα όνειρα τη νέα γενιά. Όταν είδαν τον Γενικό Γραμματέα του Κουκουέ να λέει: Αλλά αυτοί είστε, ή όταν άκουσαν για τα δίθεν δημοκρατικά δικαιώματα του Κατάρ από τη δίθεν δημοκρατική Καϊλή, των δίθεν δημοκρατικών Πασόκ και Ευρωπαϊκή Ένωση, που μάζευε εκατομμύρια ευρώ στι βαλίτσε τη, για να λέει ω ευρωβουλευτή του Πασόκ πόσο δημοκρατικό είναι το Κατάρ των χιλιάδων νεκρών εργατών στα έργα του Μουντιάλ. Φίλε και φίλοι, συντρόφισε και σύντροφοι, το Κουκουέ είναι ελεύθερο κόμμα από δεσμεύσει και συμφέροντα μεγαλοεπιχειρήσεων και εφοπλιστών κτλ. Όλοι όσοι κατηγορούν το Κουκουέ πω δεν θέλει να κυβερνήσει, είναι οι ίδιοι που δεν θέλουν και δεν μπορούν να κυβερνήσουν πέρα και έξω από τα όρια του συστήματο, τη κερδοφορία των λίγων και τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Που δεν θέλουν και δεν μπορούν να κυβερνήσουν μακριά από το DNA αυτού του συστήματο, τη ρεμούλα, των σκανδάλων και τη διαφθορά. Μακριά από το ΝΑΤΟ, του πολέμου, του κινδύνου για τα κέρδη των λίγων. Που δεν θέλουν και δεν μπορούν να κυβερνήσουν χωρί να ασκούν την πολιτική που μα έφερε εδώ. Όλα για του λίγου και τα κέρδη του, βάσανα και εμπόδια για του πολλού και τι ανάγκε του. Το είδαμε στην πανδημία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το βλέπουμε τώρα με την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που έχει δέσμευση μόνο στο λαό, στι ανάγκε του και στη δική του διακυβέρνηση. Έχει πρόγραμμα εξουσία και διακυβέρνηση που δεν χωρά στα δικά του μέτρα, πάει κόντρα και αυτό του ενοχλεί. Γι' αυτό και πρώτη ψήφο στο σημαίνει πω ξεπερνώ τον εκβιασμό με τον οποίο οι προηγούμενοι από μένα την πάτησαν. Και χάρισαν την ψήφο του, μία στο Μητσοτάκι, μία στο Τζίπρα, και κάθε φορά σε όποιον θεωρούσαν λιγότερο κακό ή λιγότερο καλό, χαμηλώνοντα τι απαιτήσει του, ξεχνώντα μέσα στο παραβάν τι ανάγκε του και τα όνειρά του, κάνοντα συμβασμό ξανά και ξανά. Η ζωή απέδειξε πω αυτό είναι λάθο. Γιατί αυτό είναι η χαμένη ψήφο. Οι μαθητέ που ψηφίζουν πρώτη φορά να το κάνουμε ψηλά το κεφάλι και κόντρα στο ρεύμα τη υποταγή. Αυτό σημαίνει κόκκινη ψήφο, η ψήφο του Κουκουέ. Οι μαθητέ ξέρουν πω η ΚΝΕ είναι η μόνη δύναμη που δεν του αντιμετωπίζει ω μικρά παιδιά που δεν ξέρουν. Να κάνουν κριτήριο ψήφου αυτό λοιπόν που ήδη βλέπουν όταν βρεθούν στο παραβάν για πρώτη φορά. Και αυτό είναι ότι η ΚΝΕ και το Κουκουέ είναι οι μόνοι που του λένε πω δεν είναι μικροί, που δεν του θυμούνται προεκλογικά ή στην φιέστα στα σχολεία του, αλλά είναι συχνά έξω από αυτά για να του ενημερώσουν, να του στηρίξουν. Η ψήφο είναι ακόμα μεγαλύτερη δύναμη όταν ταυτίζεται με τη στάση, με τη δράση του καθενό και τη καθεμιά. Α σκεφτούμε χιλιάδε κατακόκκινε ψήφου στα σχολεία. Α σκεφτούμε χιλιάδε οι μαθητέ μα να κάνουν το βήμα να ψηφίσουν ασυμβίβαστα, ανυπότακτα και αγωνιστικά, ψηφίζοντα κουκουέ. Πόσο βροντερό μήνυμα θα είναι αυτό. Πόσο πιο έφορο θα είναι το έδαφο για να γίνουν τα πράγματα αλλιώ. Αν όσοι μέχρι σήμερα, για οποιονδήποτε λόγο ή σε οποιαδήποτε στιγμή, έχουν συμμετάσχει σε αγωνιστικέ κινητοποίησει, αυτοί κάνουν το βήμα και ψηφίσουν και κουκουέ. Ή και αντίστροφα. Αν με τη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε με όλου αυτού, με αφορμή τι εκλογέ, γίνουν ακόμα περισσότεροι αυτοί που και μετά από αυτέ συνεχίσουν να αγωνίζονται, αφού μόνο ο λαό μπορεί να σώσει το λαό. Και εμεί λέμε στου μαθητέ πω μπορούν να πάνε κόντρα στο ρεύμα, με το κεφάλι ψηλά, να ψηφίζουν για να ζούμε ιδανικά. Και τα δύο είναι κουκουέ. Και σκεφτούν. Του ταιριάζει η λογική του Τσίπρα που στα σποτάκια που έβγαλε με στόχευση τη νεολαία. Ναι, σε αυτά στα οποία κάθεται όλο περιέργω σε έναν καναπέ. Στην ερώτηση, τι μπορεί να κάνει η νεολαία για να πάρει τη ζωή τη στα χέρια τη, απαντά. Τι πιο απλό, Να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, μόνο αυτό μπορεί να κάνει η νέα γενιά. Αυτό να κάνει τι υπόλοιπε χίλιε και μέρε του χρόνου ανάμεσα στι εκλογέ, όταν περνάει ο ένα νόμο μετά τον άλλον. Να περιμένει τι επόμενε εκλογέ μπα και βγει Άρα, μάλλον, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, είχαν άδικο οι μαθητέ που έκαναν τόσα χρόνια τη ζωή δύσκολη στην Κεραμαίο. Που δυσκόλεψαν τελικά την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, το Μιτσοτάκι και έβαλαν εμπόδια στην κυβερνητική πολιτική. Τι θα κέρδιζαν οι μαθητέ αν ακολουθούσαν λοιπόν αυτόν τον δρόμο, Τι θα κέρδιζαν οι εργάτε τη Κόσκο, τη Ιφούντ, e οι φοιτητέ. Γι' αυτό και η ψήφο στο Κουκουέ είναι η μόνη ψήφο ενάντια στην καταστολή, την τρομοκρατία και τον αυταρχισμό. Γιατί τέσσερα χρόνια τώρα, ποιο στάθηκε δίπλα στου μαθητέ την τρομοκρατία και την καταστολή που δέχτηκαν. Μήπω ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το ξέρουμε. Για ποια δημοκρατικά δικαιώματα μιλάει, Να θυμηθούμε με πόση δημοκρατία και σεβασμό στου μαθητέ και τη γνώμη του έχουν περάσει όλοι του του άθλιου νόμου του, γιατί φοβόντουσαν τι αντιδράσει των μαθητών. Με τα σχολεία κλειστά. Πότε το Πάσχα, πότε την περίοδο τη πανδημία, πότε το κατά καιρό. Γιατί το WEBEX που η Νέα Δημοκρατία αξιοποίησε ενάντια στι συλλογικέ αποφασισμένε μαθητικέ καταλήψει ή τα μαθητοδικεία που επαναφέρθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015, όχι το 1915, το 2015, αλλά και ω αντιπολίτευση, ούτε μία ανακοίνωση δεν έβγαλε ε, όταν οι μαθητέ έτρωγαν τα κρυγόνα και αποβολές. Θέτουμε ένα απλό ερώτημα για όλα αυτά τα παιδιά που μαζί βρεθήκαμε στου αγώνε, κάθε είδου, για ένα καλύτερο σχολείο. Πόσε παραπάνω κατακτήσει δικαιωμάτων, εμπόδια σε μέτρα που στρέφονται ενάντια στη μόρφωση, θα είχαμε με ισχυρό κουκουέ στη Βουλή και στο κίνημα. Ισχυροί είναι μαθητέ, θα είναι οι μαθητέ όσο πιο ισχυρό βγει το κόμμα και όσο το δυνατόν πιο ανίσχυρα τα κόμματα που αποδεδειγμένα θέλουν με το κοινό του πρόγραμμα να μα μαυρίζουν τη ζωή. Που ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει για τα σχολεία παγωμένου και παρατημένου χώρου εκπαίδευση, γιατί πρέπει να γίνουν θυσίε για να αντιμετωπιστεί η κρίση που έρχεται, Ελήψη εκπαιδευτικών παντού, γιατί τα όποια χρήματα για την παιδεία διοχετεύονται με κριτήριο το τι περισσεύει τι προτεραιότητε των επιχειρηματικών ομήλων, των ατοικών πολεμικών εξοπλισμών και ποτέ τι δικέ μα ανάγκε. Συνοχιζόμενε ρυθμίσει στα σχολεία, στα βιβλία, στα προγράμματα, στο εξεταστικό, που θα του κάνουν όλο και πιο αγχωτικό, βαρετό και στεγνό, αφού όλοι συμφωνούν με το ότι οι μαθητέ δεν χρειάζονται ολόκληρη και σφαιρική γνώση, αλλά δεξιότητε να μαθαίνει ξανά και ξανά και από κάτι σω κάποια από αυτά τα παιδιά που θα ψηφίσουν να έχουν την αγωνία να γίνει κάτι σήμερα. Την ξέρουμε αυτή την αγωνία. Αλήθεια όμω, πότε έγινε πραγματικότητα αυτό το κάτι να γίνει σήμερα. Πότε έγινε έστω αυτό το κάτι καλύτερο σήμερα. Μήπω δεν έγινε με μπροστάριδε του κομμουνιστέ σε κάθε χώρο μαζί με άλλου αγωνιστέ. Αυτό το κάτι να γίνει σήμερα έχει τη σφραγίδα των αγώνων και δεν έχει χαριστεί από καμία κυβέρνηση και από κανένα δίθεν σωτήρα. Όπω οι μαθητέ που δεν περίμεναν κανένα σωτήρα, αλλά καθυστέρησαν την Τράπεζα Θεμάτων τρία χρόνια από του αγώνε του και ανέτρεψαν και φέτο πια επίσημα τον νόμο για περιορισμένε επιλογέ στο μηχανογραφικό. Η Τράπεζα Θεμάτων άργησε να εφαρμοστεί αυτά τα χρόνια από του μαθητέ και όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, που την ίδια στιγμή που λέει πω αν βγει θα την καταργήσει, τοποθετήθηκε δεν το είπε παρεπιπτόντω τώρα επίσημα ο Τσίπρα προχτέ. Λοιπόν, τοποθετήθηκε λέγοντα πω το πρόβλημα δεν είναι η Τράπεζα Θεμάτων, αλλά η εφαρμογή τη. Τα ίδια και με την ΕΒΕ. Που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει μόνο πω θα την καταργήσει, αλλά αποφεύγει να πει τι θα φέρει στη θέση τη. Στη θέση τη θα έρθει ο νόμο Γαβρόγλου, που ψηφίστηκε το 19 λίγο πριν αλλάξουμε κυβέρνηση. Μια μεγάλη τρίτη και με κλειστά σχολεία ψηφίστηκε, που προβλέπει με άλλον τρόπο εξίσου εμπόδια στι σπουδέ για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Ποια είναι αυτά, Μόνο 10 επιλογέ στο μηχανογραφικό. Αυτέ πω τώρα οι μαθητέ εμπόδιζαν την Κεραμαίω και τη Νέα Δημοκρατία να εφαρμόσει. Και ελεύθερη, λέει, πρόσβαση γενικά στα ΑΕΗ, όχι βέβαια, στι σχολέ χαμηλή ζήτηση, λέει, δηλαδή να υποβαθμιστεί κι άλλο το μισό πανεπιστήμιο, να γίνουν ακόμα περισσότερε κατηγορίε, λε και δεν φτάνουν αυτέ που υπάρχουν ήδη. Η Νέα Δημοκρατία βάζει βάση του 10 και ο ΣΥΡΙΖΑ 10 επιλογέ. Με άλλον τρόπο το ίδιο αποτέλεσμα. Εμπόδια και αμορφωσιά στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Συντρόφησε και σύντροφοι φίλε και φίλοι, για να κλείσω. Όποτε ο λαό ακούμπησε τι ελπίδε του στην αναμονή λύσεων από τα πάνω, στην πολυδοκιμασμένη και αδιέξοδη κυβερνητική εναλλαγή και στα σενάρια που επεξεργάζεται η άρχουσα τάξη, βρέθηκε χαμένο. Αντίθετα, όποτε ο λαό κέρδισε κάτι, το έκανε στηριγμένο στη δική του δύναμη, στην οργάνωση και τον αγώνα του, με το κουκουένα είναι πάντα μπροστά. Όταν έγραψε ο ίδιο το δικό του σενάριο για τι δικέ του ανάγκε. Οι χιλιάδε μαθητέ που ψάχνονται για το τι να ψηφίσουν μπορούν. Ε, ε, μπορούν και μπροστά στι βουλευτικέ εκλογέ να αξιοποιήσουν την ψήφοντα, ψήφο του, θέτοντα το ίδιο ακριβώ κριτήριο που έθεσαν και σε μια σειρά άλλε μάχε, εκλογικέ και μη, στου χώρου που ζουν και σπουδάζουν. Πώ θα αναγκάσουν τον όποιο επίδοξο Υπουργό Παιδεία και κάθε κυβέρνηση να σκέφτεται δύο και τρει φορέ την επιβολή αντιδραστικών μέτρων. Να φοβάται η όποια επόμενη κυβέρνηση εμά. Και όχι εμεί να φοβόμαστε τι θα μα ξημερώσει, μεγαλύτερο ή δίθεν μικρότερο κακό, αλλά σίγουρα κακό σενάριο. Αυτό είναι ο δικό του φόβο και η δικιά μα ελπίδα. Χιλιάδε πρώτε κόκκινε ψήφοι στα σχολεία που θα κάνουν φασαρία. Δυνατό ΚΚΕ, δυνατή ΚΝΕ, ζήτω οι μαθητέ, οι κνήτε και οι κνήτησε, ζήτω το 13ο συνέδριό μα, θα τα καταφέρουμε.